Φίλοι και φίλες, πάλι εδώ απόψε, όπως κάθε μέρα, πιστοί στο ραντεβού μας. Έλληνες, στην παγκοσμιότητα, όπου και αν βρίσκεστε, σας καλησπερίζω. Μαζί με έναν πολύ καλό φίλο που γνωρίζετε από τις προηγούμενες εκπομπές, το Γιάννη τον Τζιριγότη. Καλησπέρα στον κόσμο. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα το σημερινό είναι πολύ σοβαρό. Θα παρακαλέσω όσοι το παρακολουθούν να το προσέξουν και όποτε το χρειάζονται να γυρίζουν στα βίντεο που μένουν στην οθόνη σας για πάντα στο Μάγια TV και να μαθαίνετε ακριβώς τι θέλουμε να πούμε. Η Ελλάδα την λένε ψωροχώστενα. Την Ελλάδα την κατηγορούν διάφοροι και δυστυχώς και Έλληνες και πολιτικάντιδες και πολίτες ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή συγγενής στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και στην διεθνή οικονομική σκηνή. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα διαθέτει ορυκτό πλούτο που δυστυχώς δεν φρόντισαν ποτέ κάποιοι να τον βγάλουν και να τον διαθέσουν στην αγορά και να κάνουν βιομηχανοποίηση αυτών των ορυκτών πλούτων για να μπορέσει και η ελληνική κοινωνία να ζει καλύτερα. Μπορεί η Ελλάδα, εάν οι εκάστοτε κυβερνώντες, να ζήσει πολύ καλύτερα και να συναγωνιστεί τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Ασχέτως αν είναι μόνο στην Ελλάδα, στη Μητροπολιτική, 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Μια ερώτηση λοιπόν, υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού στην Ελλάδα? Η ερώτηση αυτή γίνεται πάρα πολλά χρόνια και από πολλούς ανθρώπους. Αλλά συνήθως δεν παίρνουμε απαντήσεις. Σήμερα θα συζητήσουμε και νομίζω ότι τους Έλληνες που ευρίσκονται και εκτός Ελλάδος, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και όπου αλλού, τους ενδιαφέρει να ακούσουν αυτές τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα να τους δώσουμε, που κάποιοι άλλοι δεν τα βγάζουν για πολλούς και ποικίλους λόγους και ίσως να θελήσουν να επενδύσουν σε αυτή την χώρα, στην χώρα των προγόνων τους, των πατεράδων τους, στη χώρα η οποία προσέφερε πολλά στην ανθρωπότητα και έχει ακόμα πάρα πολλά να προσφέρει. Κύριε Τσιριγότη, έχετε κάνει κάποιες διαλέξεις στο παρελθόν γύρω από τα κοιτάσματα χρυσού στην Ελλάδα. Δώσε μας μία εικόνα περίπου τι υπάρχει στην Ελλάδα. Σε πόσα περίπου μέρη μπορεί να υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού ανεκμετάλλευτα και ποιοι είναι οι λόγοι που δεν τους εκμεταλλευόμεθα. Όχι βέβαια εμείς ως δημοσιογράφοι, οι απλοί πολίτες, αλλά οι εκάστοτε κυβέρνησες. Λοιπόν, να είμαι συνοπτικός. Ο κάθε τηλεθεατής μπορεί να πάει στις εγκυκλοπαίδειες ο ήλιος, όμως χάρη, και να δει τα συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει χρυσό στην Ελλάδα. Υπάρχει στην Κασάνη της Χαλκιδικής, σε μεγάλη ποιότητα και ποσότητα, σε καλή ποιότητα, και τελειώνουμε μέχρι και τελευταίο, μέχρι και στη Ρόδο υπάρχουν αποθέματα. Ποιος είναι ο λόγος όμως ο οποίος δεν βοηθάει κάποιους να κάνουν εξόριξη, να κάνουν βιομηχανοποίηση του χρυσού? Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες δηλαδή? Στην ερώτησή σας. Απλώς πρέπει να συνθέτω ότι που υπάρχουν, στην ερώτηση που υπάρχουν αποθέματα, να δει ο κόσμος τις εκθέσεις της αγιομεταλλευμάτων και βαρυτίνης της εταιρείας του κυρίου Κυριακόπουλου και επίσης και την έκθεση του κύριου Μπάτση. Τουλάχιστον με αυτά τα τρία εργαλεία μπορεί κάθε ένας συνοπτικά να δει που υπάρχει χρυσό στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε είναι το εξής. Υπάρχει μια ανθεληνική πολιτική εδώ και μια από την εποχή του 60. Πάνω σε μην ξεχνάμε την εποχή που υπήρχε το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα μετά από την επανάσταση την ελληνική το 21, τη δεκαετία του 60, στον Γαλλικό ποταμό που φέραε ένας Έλληνας ομογενής και μάλιστα επί τότε εποχή της τάδε κυβερνήσεως, της συγκεκριμένης, του υφεσταμένου Καραμαλή, ας πούμε, τον δίωξε με σκοπό να μην υπάρχει καθόλου παραγωγή στην Ελλάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει γενικότερα και συνεχίζεται όχι μόνο στον τομέα της εξόρυξης χρυσού, αλλά γενικότερα σε όλους τους άλλους τομείς εξόρυξης μεταλλευμάτων είτε βαριάς βιομηχανίας. Βέβαια η Ελλάδα είναι και η χώρα που έχει και πετρέλαιο, αλλά δυστυχώς ακόμα ακριβώς, δεν αυτό το έχουμε αξιοποιήσει. Ναι. Δεν είναι. Και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε και στο Ιόνιο Πέλαγος έχουμε σιζάκι, θα είναι η κλασική περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, επανερχόμεθα λοιπόν. Αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι πλέον, έτσι, να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λοιπόν,
Η ουσία είναι ότι δεν θέλουν να αναπτυχθεί η χώρα. Πρέπει να είναι εξαρτημένη από το εξωτερικό. Αυτή είναι η βασική ουσία των πραγμάτων. Υπάρχουν κέντρα αποφάσεων του εξωτερικού, οι οποίοι ελέγχουν, αυτά τα κέντρα αποφασίζουν όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον κόσμο και βάζουν μαριονέτες, τους πολιτικάτητες, τους εκάστοτε πολιτικάτητες, δημοσίους υπαλλήλους και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Να προχωράμε και σε κάποιες κάρτες. Δεν μπορώ όμως να πω στον κόσμο συγκεκριμένα, διότι εάν το πω, μάλλον θα διωχθώ. Το θέμα είναι, δεν πολιτικολογούμε εδώ. Εδώ αναφερόμεθα εντελώς επιστημονικά και δημοσιογραφική έρευνα κάνουμε γύρω από αυτό που έχει η χώρα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ή δυνατόν τη χώρα. Θα δείξουμε και τον πρώτο πίνακα, μια τεχνική ανάλυση του χρυσού τα τελευταία 3 χρόνια και θέλουμε εδώ να μας κάνετε μια θέση, μια απόψη γύρω από αυτό το θέμα ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό εδώ... εδώ είναι μία ανάλυση χρυσού, τεχνική ανάλυση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, κοιτάξτε, βλέπετε εδώ πέρα μία τεχνική ανάλυση. Είναι σε παγκόσμια κλίμακα αυτό. Σε παγκόσμια κλίμακα είναι. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, είναι 419,20, 419,2 δολάρια η ούγγια. Έχει πέσει 7 δολάρια και θα κρατηθεί αυτό και η τάση του χρυσού είναι να πάει στα 460 δολάρια. Το λένε πάρα πολλοί αναλυτές, η Morgan Stanley το λέει και η UBS. Βλέπουμε εδώ η πράσινη γραμμή, κύριε Βρύλα, για να είμαι απλός στον κόσμο, είναι η γραμμή αντίστασης, η κατωτέρας αντίστασης, στα ελληνικά τα λέω για να μην έχουμε, να είναι διευκολύνει. Η μπλε γραμμή είναι κατά η μεσαία, έτσι η γραμμή, πώς οριοθετείται η τιμή του χρυσού και η πορεία του, και η κόκκινη είναι η ανωτέρα, δηλαδή η οριακή γραμμή. Όσο αφορά για το ζήτημα, για να μην χαλάμε το χρόνο με τις τεχνικές αναλύσεις, το βλέπει κανείς στο οθόνη του, πώς είναι. Βλέπετε ότι υπάρχει μια τάση ανόδου το τελευταίο διάστημα, εδώ και 3 χρόνια ας πούμε, γιατί δεν είναι, οφείλεται μόνο ότι ο χρυσός, κύριε Βρύλα, είναι ένα σταθεροποιητικό μέταλλο για τις οικονομίες, αλλά οφείλεται ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ παραγωγή στις πόρτες ύλες. Σε παγκόσμια κλίμακα. Και μιλάω για την ασιατικό, από τον ασιατικό χώρο η ζήτηση είναι περισσότερο, όπως η Κίνα. Που αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι μια βαριά βιομηχανία που απειλεί πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή μια βιομηχανική επένδυση στο χρυσό στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει κέρδη. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να υπάρχουν πολλά κοιτάσματα χρυσού για να μπορέσει. Ένα λεπτό. Για να μπορέσει σταθεροποιηθεί μια βιομηχανική μονάδα. Διότι μια βιομηχανική μονάδα για να γίνει χρειάζεται κάποια εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Όταν γίνει μια μονάδα, θα μπορέσει να προχωρήσει και να δώσει ψωμί στον κόσμο, αλλά παράλληλα να έχει κάποια κέρδη. Γιατί κανένας δεν επενδύει χωρίς να κερδίζει. Λοιπόν. Ή έχει κάποια ελάχιστα κοιτάσματα χρυσού και γι' αυτό είναι αμελητέ και καταλαμβάνει. Αυτό το λένε, είναι προπαγάνδα αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα χρυσού. Αντιθέτως, υπήρχε η Newcrest Mining, μια αυστραλέζικη εταιρεία ορυχείων χρυσού που είχε έρθει εδώ πέρα και είπε για το βαλκανικό τόξο. Μάλιστα. Δηλαδή που ξεκινάει από την, ας πούμε, την. Από Αλβανία μέχρι κάτω και στην Βουλγαρία και γύρω με την Ελλάδα. Λοιπόν, και ακριβώς αυτό το τόξο επηρεάζει και την Ελλάδα με τη Μακεδονία. Για να δούμε και τη δεύτερη κάρτα. Ναι. Τους ράβδους χρυσού. Εδώ είναι μια ράβδος χρυσού για τον κόσμο. Η οποία πόσα γραμμάρια μπορεί να είναι, γύρω στο κιλό. Ένα κιλό είναι. Ενδεικτικά υπάρχουν. Ποιος φραγίζει αυτό. Τις πλάκες. Μόνο η Ελβετική Τράπεζα ή και άλλες τράπεζες άλλων χωρών. Αυτή είναι η Commerzbank, είναι και μια γερμανική τράπεζα συγκεκριμένη. Αλλά στην ουσία όλες περνάνε από την Ελβετία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ζυρίχη είναι το βασικότερο χρηματιστήριο χρυσού στον κόσμο. Μπορείτε να μου πείτε από τη Χαλκιδική γιατί αποχώρησε ο κύριος Σόρος. Ναι, είναι απλό. Δηλαδή τι συμβαίνει, τι έγινε. Κύριε Βέλα, είναι απλό. Όταν βάζει τα ίδια τα αντίθετα συμφέροντα ορισμένων άλλων εταιριών ορυχείου χρυσού στον κόσμο που είναι αντίθετα με τον κύριο Σόρο που έχει την New Mines, έτσι, και βάζουν τον κόσμο για να απεργεί, για να κλείσουν τα ορυχεία. Ποιες είναι οι δυνάμεις οι οποίες οθούν τον κόσμο ξένα, να απεργεί εναντίον των χρυσορυχείων. Ξένα ορυχεία χρυσού, ξένες εταιρείες. Ένα. Καλά, ένα λεπτό.
Ο κόσμος ο απλός, ο εργαζόμενος, ναι, ο αγρότης, ο επιχειρηματίας. Τον ξεγέλασαν τον κόσμο που δουλεύει μέσα στο πώς μπορούμε να αποδείξουμε αυτό, διότι για να λέμε κάτι πρέπει να είναι τώρα σταθερό και δίκαιο. Μα τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτή τη στιγμή και λένε ευτυχώς που υπήρχαν και αυτά τα ορυχεία εδώ κάποιος επενδυτής να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν υπάρξει ένας επενδυτής, ναι, και εγώ εύχομαι να είναι Έλληνας. Αλλά εκτός αυτού όμως, Έλληνας επενδυτής, έχω σοβαρότατες υποψίες, άποψή μου είναι κύριε Δούλα, ότι επειδή οι ξένοι επενδυτές πρέπει να περνάνε και να έχουν ένα φακελάκι για τον κάθε κυβερνώντα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι υποψία. Ένα λεπτό. Άλλο υποψία. Έτσι. Και άλλο από την. Δεν μπορώ όμως να πω παρέσω. Να έρθουμε στο διατάφτα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος Έλληνας του εξωτερικού ή ένας ξένος, εν πάση περιπτώσει, ξένη εταιρεία, ναι, θέλει να έρθει στην Ελλάδα να κάνει μια βιομηχανική αναπτυξιακή επένδυση, ναι, για τα ορυκτά, για τον χρυσό, ίσως για το ασίμι, ίσως, ναι, για άλλα μεταλλεύματα. Ναι. Ερωτώ, η ελληνική πολιτεία θα του στερήσει μια άδεια και για ποιους λόγους, ή θα του δώσει κάποια άδεια και θα τον εκμεταλλεύεται? Δηλαδή δεν συμφέρει την ελληνική πολιτεία να δώσει βοήθεια, μια άδεια δηλαδή σε έναν άνθρωπο, σε μια επιχείρηση να μπορεί να αναπτύξει τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος, και συγκεκριμένα μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον χρυσό. Μα ειλικρινά κύριε Βίλα, σας το λέω ότι μέχρι στιγμής η πολιτική που εφαρμοζόταν από τα δύο μεγάλα κόμματα ήταν να μην έρθει κανένας εδώ πέρα, να υπάρχει μια αντιπιχηματικότητα. Αυτό σας λέω και το έχω τονίσει και προηγουμένως. Πόσο άλλος θα πάρει γεωλογικά δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους εάν δεν πέσει το λάδωμα κάτω από το τραπέζι? Κοίταξε, αυτό είναι σχετικό. Εντάξει, ακούμε για λαδώματα. Αυτό είναι η κλασική περίπτωση στην Ελλάδα και έχει μπει μέσα στη ζωή. Εάν ενδιαφερθεί τώρα ένας επιχειρηματίας, ναι, και μιλάμε από τώρα για δισεκατομμύρια, δεν είναι από το εξωτερικό, ναι, και έρθει σε μένα, ναι, που κάνω αυτή την εκπομπή ή σε οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο, ναι, και πει ότι εγώ έχω αυτή την οικονομική δυνατότητα να επενδύσω στην Ελλάδα, να κάνω μία μονάδα εξορίξεως χρυσού. Ναι. Θέλω λοιπόν τις σχετικές άδειες, την ανάλογη άδεια από την περιφέρεια, από την ομαρχία, από το Υπουργείο, από όπου μπορεί να... Όλα αυτά τη διαδικασία, ναι, ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα του τη δώσουν, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει. Δηλαδή, θέλετε να πιστέψω κι εγώ ότι εάν κάποιος υπουργός ή γενικός γραμματέας δεν τα πιάσει, δεν θα του δώσει άδεια, και γιατί αυτός ο επιχειρηματίας δεν θα βγει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να καταγγείλει το γεγονός? Εγώ θα χαρώ. Δηλαδή, πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία ή μάλλον αυτοί που είναι κάτω από τους... Να κάνει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό αποδείχθηκε. Γιατί όταν ήρθε εδώ... Μιλάμε για παρελθόν, έτσι. Ναι. Μιλάμε από εδώ και πέρα, από σήμερα και πέρα. Από το 1999 που είχε έρθει η New Crest εδώ πέρα, μάλιστα, την αντεκρούσε για τα επενδυτικά της σχέδια της New Crest, της Αυστραλέζικης, η κυρία συγκεκριμένη κάποια υπουργό ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, προηγούμενη. Κάποια υπουργό, δεν λέω όνομα, έτσι, καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, η ουσία είναι των πραγμάτων ότι εφόσον τέτοιες μεγάλες εταιρείες όπως η New Crest ή η New Mons ή κάποιες άλλες, Barry Golds και πάλι λέγοντας, αντικρούονται από την Ελλάδα, από την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία να επενδύσουν. Υπάρχουν καταγγελίες γύρω από αυτό το θέμα? Βεβαίως, είναι γραμμένα. Εδώ είστε, κύριε. Για πέστε μας, ώστε να ορίστε, καταλάβει και ο κόσμος τι λέει. Όνομα δηλαδή. Δεν είναι... Τα πράγματα είναι δεδομένα. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Δώστε ένα στοιχείο, είναι αρκετό αυτή τη στιγμή, ναι, για να δώσουμε να καταλάβουμε. Η Buzzer Line το 1999. Ένα γερμανικό περιοδικό το είπε ομά. Μάλιστα. Δηλαδή είναι δημοσιευμένα πράγματα αυτά, γιατί ο κόσμος επενδύει στη New Crest. Ναι, ορίστε εδώ. Έκανε ολόκληρη απάντηση εδώ. Είναι ο πρώην διευθυντής. Δηλαδή καταγγέλει New Crest. Queen, καταγγέλει, έτσι, τα λαδώματα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ναι, ζει Βέντιν Γκρίχελαντ. Κοίτα στην Ενζή. Κανονικά. Μάλιστα. Η όνομα δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Δεν λέμε πράγματα. Ένας επενδυτής σε μετοχές ορυχείου χρυσού. Ναι. Αντί να παίρνει μετοχές σε απλό χρυσό. Ναι, σε φυσικό χρυσό. Συμφέρει δηλαδή να κάνει τέτοιες επενδύσεις? Σύμφωνα με την κάρτα. Έχει περισσότερο κέρδος δηλαδή, αν το κάνει αυτό? Ναι, σύμφωνα με την κάρτα που δείχνεται η κυρία Βίλα αυτή τη στιγμή, είναι GSA. Να δούμε και την κάρτα 3 βέβαια. Είναι ο δείκτης, ο πάνω δείκτης, ο GSA, ναι, top, είναι ο μέσος δείκτης κέρδους σε μετοχές ορυχείων χρυσού κατά χρονικό διάστημα. Μάλιστα.
Και από κάτω είναι gold precious, είναι απλώς ο δείχτης, δηλαδή φυσικού χρυσού, πόσο κάποιος επενδυτής που επένδυσε τα προηγούμενα χρόνια θα έχει κέρδος στον επόμενο χρόνο, κατά μέσο όρο. Και φαίνεται φανερά, κύριε Βρύλα, ότι συμφέρει κάποιος επενδυτής να επενδύσει σε ορυχεία χρυσού. Μάλιστα. Σε μετοχές ορυχείων χρυσού. Δηλαδή, αν υπάρξει ενδιαφέρον από επενδυτή του εξωτερικού. Ναι. Και εγώ επιμένω σε αυτό και απευθύνομαι σε όλους τους φίλους, τους Έλληνες του εξωτερικού που έχουν αυτή την ιδέα, αυτή τη δυνατότητα, αυτή την επιχειρηματικότητα να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Διότι προσφέρεται η Ελλάδα αυτή. Ναι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχει μια αναπτυξιακή πολιτική. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Ναι. Μπορεί κάποιοι διοικούντες, κυβερνώντες του παρελθόντος ενδεχομένως να δημιούργησαν κάποια προβλήματα, δεν έπεται όμως ότι η Ελλάδα είναι υψωροκόστενα. Κακώς έχει περάσει αυτή η ιδέα, η νοοτροπία προς τα έξω. Η Ελλάδα δεν είναι υψωροκόστενα. Η Ελλάδα προσπαθούσε, προσπαθεί και πιστεύω από εδώ και πέρα να προσπαθήσει περισσότερο, έτσι δεν είναι? Το ίδιο και η Κύπρος. Άρα λοιπόν, ερχόμεθα σε ένα σημείο και να προτείνουμε στους Έλληνες του εξωτερικού ή σε οποιαδήποτε επενδυτική επιχείρηση να έρθει στην Ελλάδα, προσφέρεται η Ελλάδα. Και αν βρει δυσκολίες στα λαδώματα που λέτε εσείς, ή στα λαδώματα που καταγγέλλονται σε τύπο του εξωτερικού, να βγουν να το καταγγείλουν, γιατί δεν νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση θα ανεχθεί λαδώματα, θα ανεχθεί όλα αυτά τα κακά που εγένονται στο παρελθόν. Νομίζω ότι θα πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός, θα πληροφορηθεί η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι επιδοκιμή, έτσι. Ναι, δεν είναι ακόμα, ναι. Χειροκροτούμε, αλλά ούτε και υβρίζομαι και αποδοκιμάζομαι. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή μια νέα κυβέρνηση, πιστεύω να μπορέσει να βοηθήσει την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και γιατί όχι, εκτός από το χρυσό να γίνουν και βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, πάσης μορφής, από γιο ταχύ μέχρι οτιδήποτε. Νομίζω η Ελλάδα προσφέρεται. Έχει και όρυκτο πλούτο, έχει και μέρη που μπορεί να τα διαθέσει να γίνει ανάπτυξη βιομηχανική. Επανερχόμενα στο χρυσό λοιπόν, να δούμε και την κάρτα 4, την ετήσια παραγωγή χρυσού παγκοσμίως και περίπου τι παράγεται, τι μπορεί να παραχθεί στην Ελλάδα. Αν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση, να δούμε αν αξίζει τον κόπο να κάνει κάποιος επένδυση χρυσού, βιομηχανίας για χρυσό στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρέπει να τονίσω δύο πράγματα. Καταρχάς, εάν γίνει παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα, μπορούμε να καλύψουμε άμεσα σε ένα μόνο χρόνο όλο το εξωτερικό χρέος της χώρας. Με μία χρονιά εξορίξεως χρυσού στην Ελλάδα θα καλυφθούν τα 130 τρισεκατομμύρια δραχμές του χρέους της χώρας μας. Και με μία τιμή, λέω μέσω όρου τιμή, 420 δολάρια. Τώρα έμεινα άφωνος. Ας έρθω με αυτή τη στιγμή στην ετήσια παραγωγή χρυσού παγκοσμίως και δώστε μας ένα στίγμα επί της 100 ή επί της 1000. Ποιο είναι το ποσοστό που μπορεί να παραχθεί στην Ελλάδα? Και θα επανέλθω στο ερώτημα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι. Περίπου, αν ξέρετε. Ούτε υπερβάλλω, ούτε είμαι υπεραισιόδοξο. Θα πω έτσι περίπου κατά 3-4% τη ετήσια παραγωγή. Δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να παράγει 3-4% τη ετήσια παραγωγή σε παγκόσμια κλίμακα εξορίξεως χρυσού? Αυτή τη στιγμή, γιατί είναι άθικτο κάτω. Προσέξτε, επειδή αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά, μα ακούνε εκατομμύρια φίλοι σε όλο τον κόσμο και αυτή η δισκέτα θα πάει σε όλα τα ΜΜΕ της Ελλάδος, αλλά θα πάει και στο ανάλογο Υπουργείο να δούμε τι θα μας απαντήσουν, διότι θα περιμένουμε μία απάντηση αυτή τη στιγμή από τους υπεύθυνους κυβερνώντες. Γιατί αυτοί όμως δεν το δέχονται και δεν το κάνουν αυτό το πράγμα? Και το άλλο βασικό είναι... Είναι αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχουν ξένα συμφέροντα και δεν είναι η Ελλάδα να αναπτυχθεί κτλ. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό κολλάει το. Ποιοι, πόσους τόνους περίπου ετησίως κάνει η παγκόσμια παραγωγή? Περίπου. Έχω γράψει άρθρα περί αυτού του θέματος. Για πέστε μας, περίπου. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς μου διέφυγε να τα πάρω μαζί μου για να επαναθυμηθώ τα ποσοστά. Επακριβώς περίπου. Γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν μπορώ να λέω αριστερολογίες. Σε μια άλλη εκπομπή όμως θα θέλω να έχουμε και αυτά τα στοιχεία, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, μια ολοκληρωμένη συζήτηση, ώστε να απευθυνθούμε και εμείς στον αρμόδιο υπουργό, να κοινοποιήσουμε, συγγνώμη, στον πρωθυπουργό της χώρας, στην κυβέρνηση και να απαιτήσουμε να
δώσει το δικαίωμα σε ξένους επενδυτές χρυσού αλλά και του άλλου ορυκτού πλούτου που έχουμε, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί βιομηχανικά η χώρα. Γιατί μπορεί. Νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε, για ποιο λόγο ο κύριος Κυριακόπουλος της αερομεταλλευμάτων Βαρκινής σταμάτησε τα προγράμματα με συνεργασίες του εξωτερικού. Μάλιστα. Έτσι, Royal Gold και όλα αυτά, ας πούμε, πάνω στην Θράκη. Για ποιο λόγο. Κάτω στο νησί, στη Μήλο. Είχε ολόκληρη ορυχία ξεκινήσει να δημιουργεί αυτή η εταιρεία. Κάτι δεν πάει καλά. Ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν. Ποιος είναι ο λόγος. Και εγώ σας τον λέω ειλικρινά, γιατί το 2001 και το 2000 ήμουν μέτοχος, μικρομέτοχος της αερομεταλλευμάτων και βαρετής. Όπως και κάποιοι άλλοι πολύ, έτσι. Ναι, και άλλοι, και εμείς ήμουν ευτυχισμένοι που ξεκινήσαμε τέτοια προγράμματα. Πού σταμάτησε, ποιος ήταν ο λόγος που σταμάτησε αυτή η ενέργεια. Αυτό μου κάνει και εμένα σοβαρή εντύπωση. Δεν μάθατε σαν μικρομέτοχοι ακριβώς τι συνέβη? Όχι. Δεν σας ενημέρωσε κανένα. Εγώ απλώς δεν ασχολήθηκα πλέον με την εταιρεία μετά το 2001. Σαν μικρομέτοχος πούλησε συμμετοχές. Αλλά γενικότερα όμως μου κάνει σοβαρότατη εντύπωση από εκείνη τη στιγμή που πήρε το ΣΕΒ, που έγινε πρόεδρος του ΣΕΒ, που σταμάτησε τα προγράμματα της ΕΕ. Δηλαδή εδώ θέτεται και ένα άλλο θέμα, κύριε Κυριακόπουλο, που είναι πρόεδρος του ΣΕΒ. Ναι. Για ποιο λόγο σταμάτησε, οπότε θα πρέπει να τον βρούμε, να τον ερωτήσουμε κάποια στιγμή. Δεν τον πειράζω εγώ τον άνθρωπο. Δεν έχω κανένα. Δεν πειράζουμε κανένα ερώτηση, θέλω να κάνω. Μου κάνει και εμένα εντύπωση και να μας απαντήσει ο άνθρωπος. Μου κάνει ένα ερώτημα σοβαρό. Μάλιστα. Γιατί κάποια εταιρεία η οποία είναι αξιόλογη, έχει διεθνή εμβέλεια, διεθνές εμβέλεια παραγωγής και, και εξαγωγής κοιτασμάτων βοξίτη και βαρυτίνης και πάει λέγοντας, έτσι, έκοψε το πρόγραμμα ορυχείων χρυσού στην Ελλάδα. Δεν μου αρέσει εμένα να λέει κάποιος δεν συμφέρει. Ποιο Υπουργείο, το Υπουργείο Βιομηχανίας προφανώς είναι υπεύθυνο. Δεν ξέρω, για όλα κάτι αυτά, δεν πάει έτσι, καλά. Είναι. Ναι, δεν ξέρω. Η Ελλάδα σαν χώρα δεν μπορεί να κάνει μια κρατική επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τον χρυσό της Ελλάδος ώστε να έχει το όφελος και το κέρδος η χώρα από τη μία πλευρά κατά την πώληση και από την άλλη να έχει και θέσεις εργασίας, να προσφέρει στον κόσμο εργασία. Κρατική επιχείρηση γιατί να κάνει. Εδώ προσπαθούμε να ιδιωτικοποιήσουμε. Όχι, λέω, αν δεν θέλει κάποιος να έρθει να επενδύσει, ας το κάνει το ίδιο το κράτος. Να το κάνει το ίδιο το κράτος. Εφόσον κάποιος δεν θέλει να έρθει, δεν μπορεί να αφήσουμε τα μεταλλεύματα αυτά χωρίς να τα εκμεταλλευτούμε και να τα εξορίξουμε. Κοιτάξτε, και να κερδίσει η χώρα. Γιατί όταν μου λέτε εμένα το 3-4% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού μπορεί να παραχθεί στην Ελλάδα και μπορεί με μία χρονιά να διώξουμε όλο το χρέος της χώρας που είναι περίπου 130-137 τρισεκατομμύρια δραχμές. Ναι, βέβαια. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Ότι η Ελλάδα μέσα σε ένα διάστημα ελαχίστων χρόνων θα μπορεί να συναγωνιστεί μεγάλες πλουτοπαραγωγικές χώρες και να συναγωνιστεί την παγκόσμια χώρα. Απελευθερώνεται από τις αλυσίδες της. Μάλιστα. Που τις έχουν βάλει. Δώστε ένα μήνυμα στους Έλληνες μας ακούνε. Απανταχού της γης αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να. Παρόλα που έχουν γίνει προσπάθειες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα κριτήρια της Ευρώπης δεν είναι μόνο πολιτικά. Η Ενωμένη Ευρώπη από τότε που ιδρύθηκε και μπήκε, πρώτον μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν και αυτό το θέμα. Η στρατηγική θέση της Ελλάδος σε πλαίσιο εμπορίου και οπλικών συστημάτων και λοιπά, με όλα αυτά, αλλά ήταν και το άλλο θέμα με τα αποθέματα πρώτων Ελλήνων που έχει. Και είναι κλασική περίπτωση για ποιο λόγο έχουμε πρόβλημα πάνω στη Θράκη, γιατί έχουμε στη Θράκη, δεν έχουμε μόνο το ουράνιο και το και χρυσό και ρουμπίνια, λέω ένα παράδειγμα. Γι' αυτό γίνεται αυτός ο ντόρος με κάποιες αιρέσεις, με κάτι μουσουλμανικές οργανώσεις εναντίον της Ελλάδας κτλ. Αλλά δεν χρειάζεται όμως να υπερπαιδίσουμε τα πολιτικά θέματα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το κοιτάξουμε εμείς το θέμα, να δούμε πώς θα το προωθήσουμε και θα ζητήσουμε απαντήσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.